Θα ασχοληθούμε με την ψηφιοποίηση, θα δημιουργήσουμε δηλαδή διανυσματικά επίπεδα και τα διανυσματικά επίπεδα από σημειακά δεδομένα και από δεδομένα πολυγόνων. Θα κατεβάσετε για αυτό το σκοπό από το Dropbox, από τον σύνδεσμο που σας ανέβασα στο ίκνη στο chat, θα κατεβάσετε αυτό που λέει το συμπιεσμένο αρχείο μάθημα 9.zip. Εντάξει. Φέρει όλα αυτά εδώ τα αρχεία και ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχεια του 7ου μαθήματος. Σήμερα έχουμε το 9ο μάθημα, έτσι. Οπότε επικολλώ σε έναν περιηγητή τον σύνδεσμο και ανοίγει το Dropbox, ο ιστότοπος του Dropbox με το μάθημα 9.zip και μετά κατεβάζω από εκεί αυτόν τον σύνδεσμο, αυτό το υλικό. Φυσικά, όπως πάντα, το υλικό μας θα κατέβει στις λήψεις. Έχει μέγεθος 38,4 MB, περίπου 40 MB. Δεν είναι πολύ μεγάλο, γιατί είναι συμπιεσμένα τα αρχεία. Κατεβαίνουν λοιπόν στα downloads. Από εκεί θα τα πάρουμε με αποκοπή και επικόλυση και θα τα μεταφέρουμε πού αλλού, στον προσωπικό μας φάκελο, όπου θα δημιουργήσουμε ένα νέο φάκελο εργασίας με την ονομασία μάθημα 9 και εδώ μέσα θα επικολλήσουμε τώρα το συμπιεσμένο αρχείο μάθημα 9.zip που κατεβάσαμε από το Dropbox. Αυτό για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, όπως πάντα θα το αποσυμπιέσουμε. Extract here, έτσι, και θα αποσυμπιεστούν όλα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για τη σημερινή άσκηση. Εδώ εντοπίζω το project file, έτσι, είναι το Digitizing Αλεξανδρούπολης. Το κάνω διπλό κλικ και ξεκινάει η εφαρμογή του QGIS 3.16. Είμαι να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, στο μάθημα 7, τώρα θυμίζω, είχαμε φτιάξει εδώ πέρα μία λεκάνη, είχαμε σχεδιάσει μία λεκάνη απορροής, είχαμε σχεδιάσει τον υδρογραφικό χάρτη, τα ρέματα και τις τάξεις των ρεμάτων μιας περιοχής κοντά στην Αλεξανδρούπολη, έτσι, στον ορεινό όγκο της Αλεξανδρούπολης, κάπου βόρεια, περίπου 20 χιλιόμετρα, 25 χιλιόμετρα πιο βόρεια από την Αλεξανδρούπολη. Κάνω τα zoom out. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε κατεβασμένο το χάρτη. Έχουμε κατεβασμένο το χάρτη το OpenStreetMap. Επίσης έχουμε και τα διανυσματικά επίπεδα που σας έχουν δοθεί από το μάθημα με τις σωστές συντεταγμένες και το σωστό σύστημα συντεταγμένων. Επίσης έχουμε τον γεωναφερμένο χάρτη της Αλεξανδρούπολης, πάνω στον οποίο ψηφιοποιήσαμε το υδρογραφικό δίκτυο την προπερασμένη φορά. Έχουμε και τα αποτελέσματα της ψηφιοποίησης και το Bayesian, έτσι, και την λεκάνη απορροής. Κάνοντας δηλαδή ένα zoom in, τα βλέπω όλα αυτά, έτσι. Παρατηρήστε το εξής, ότι αριστερά, στο layer panel, στα διάφορα επίπεδα, αριστερά υπάρχει ένα tick. Αν από επιλέξω αυτό το tick, δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται ο χάρτης ή το επίπεδο, αλλά απενεργοποιείται προς το παρόν το επίπεδο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω εγώ σήμερα τώρα είναι θα ενεργοποιήσω τον χάρτη της Αλεξανδρούπολης, θα ενεργοποιήσω και τον χάρτη της το OpenStreetMap και θα απενεργοποιήσω την δουλειά που κάναμε στο μάθημα 7 για να μην την έχω μπροστά μου, για να μην με εμποδίζει. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ με το tick, έτσι. Τώρα, εδώ πλησίον της λεκάνης απορροής υπάρχει, είπαμε, ένα όρος βάτραχος και πιο πάνω ένα ύψωμα σαΐτα. Ελπίζω να το βλέπετε κι εσείς έτσι όπως το βλέπω και εγώ. Έτσι, λέει εδώ σαΐτα, εδώ έχει μια κορυφή, ένα τρίγωνο και αυτός ο ψηφιδωτός χάρτης, έτσι, που
Είναι αρκετά παλιό. Φέρει τώρα, έχει και κάποιες ισοϊψείς καμπύλες. Έχει αυτές εδώ τις γραμμές, οι οποίες υποδεικνύουν το ύψος μιας συγκεκριμένης, της συγκεκριμένης περιοχής. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ που λέει 200, σημαίνει ότι η γραμμή αυτή που διακόπτεται με τον αριθμό 200 βρίσκεται στην πραγματικότητα σε 200 μέτρα ύψος. Αντίστοιχα, η γραμμή που λέει εδώ 300 βρίσκεται σε 300 μέτρα ύψος. Εντάξει. Αν ακολουθήσουμε κατά μήκος όλης αυτής της γραμμής, λοιπόν, το ύψος παραμένει σταθερό. Εντάξει. Αν θυμάστε, είχαμε δημιουργήσει στο περασμένο μάθημα, στο τελευταίο μάθημα, είχαμε υπολογίσει τον όγκο ενός φράγματος, ενός αποταμιευτήρα του φράγματος, εντάξει, ο οποίος βασιζόταν σε ισοϊψείς καμπύλες έτοιμες. Την τελευταία φορά, δηλαδή, χρησιμοποιήσαμε έτοιμες ψηφιακές γραμμές, ψηφιακό επίπεδο, διανυσματικό επίπεδο με γραμμές, με ισοϊψείς καμπύλες. Εδώ λοιπόν τώρα αυτό που θέλω να κάνετε είναι να τις δημιουργήσετε, δηλαδή να δημιουργήσετε ένα επιπρόσθετο διανυσματικό επίπεδο, να το εισάγετε στο layers και στη συνέχεια σε αυτό θα εισάγετε μία προς μία τις καμπύλες, τις ισοϊψείς καμπύλες του όρους Σαΐτα από τα 300 μέτρα και πάνω. Τώρα, συνεχίζω. Συνεχίζω με την δημιουργία των ισοϊψών καμπυλών. Θα δημιουργήσω ένα καινούριο επίπεδο διανυσματικό, οπότε θα πάω εδώ πέρα στην κάθετη εργαλειοθήκη τέρμα κάτω που λέει New Shapefile Layer. Θα δημιουργήσω νέο επίπεδο. Σε αυτό το νέο επίπεδο θέλω να βρίσκεται στον φάκελο εργασίας μάθημα 9. Βλέπετε ότι τα shapefiles που υπάρχουν ήδη στον φάκελο 9, μάθημα 9, είναι το basin και το reverse. Τώρα θα φτιάξω και ένα νέο shapefile. Θα το ονομάσω isoheights. Κύριε, μπορείτε να ξαναπείτε λίγο που πατήσαμε. Βέβαια. Εδώ, New Shapefile Layer, εμφανίζεται το παράθυρο New Shapefile Layer και στη συνέχεια πατάω Browse εδώ πέρα για να ορίσω τόπο αποθήκευσης και όνομα αποθήκευσης του νέου διανυσματικού επίπεδου. Αυτό εδώ θα το ονομάσω ISO, κάτω παύλα, Heights, Safe. Μόλις πατήσω Safe θα μου εμφανιστεί η διαδρομή και το όνομα. Παρακολουθώ. Το add layer. Τώρα μόλις έφτιαξα το χάρτη. New shape file layer. Add, αυτό εδώ είναι. Add. New shape file layer και στη συνέχεια πηγαίνεις εδώ πέρα και ορίζεις όνομα και, και τόπο αποθήκευσης. Το file encoding το αφήνεις ως έχει. Το geometry type τώρα εδώ θα προσθέσουμε γραμμές, οπότε τι θα πάρουμε, ποιο είναι το δομικό στοιχείο που θα επιλέξω για το διανυσματικό μου χάρτη. Είναι οι γραμμές, έτσι το line. Κύριε. Ναι. Συγγνώμη, μπορείτε λίγο να το ξαναδείξετε. Τελευταία φορά. Ναι, τελευταία φορά. Λοιπόν. Πάμε εδώ στο New Shapefile Layer. Κάνουμε κλικ. Ανοίγει το παράθυρο New Shapefile Layer που δημιουργεί νέα διανυσματικά επίπεδα. Πατάμε εδώ στην πρώτη γραμμή που θέλουμε να παραμετροποιήσουμε τώρα το επίπεδο που θα ανοίξουμε. Η πρώτη παράμετρος που πρέπει να προσέξουμε να προσθέσουμε είναι το όνομα του αρχείου και ο τόπος αποθήκευσης. Θα αποθηκευθεί στον φάκελο μάθημα 9, και θα ονομαστεί ISO Heights, έτσι, ισοϊψής, ας πούμε, Safe. Εδώ λοιπόν εμφανίζει τώρα την διαδρομή του φακέλου εργασίας και εδώ εμφανίζει το όνομα και τον τύπο του αρχείου.
File encoding παραμένει το ίδιο. Geometry type θα πατήσουμε line. Και στη συνέχεια αυτό το διανυσματικό επίπεδο θα συνοδεύεται έτσι από ένα πίνακα χαρακτηριστικών δεδομένων. Ο πίνακας θα αποτελείται από στήλες και η μοναδική στήλη που θα προσθέσουμε εδώ πέρα είναι το height, το ύψος. Το height, το ύψος θα αποτελεί έναν αριθμό, ακέραιο αριθμό, whole number, που θα δεσμεύει το 10, το αφήνουμε ως έχει, έτσι, και πατάμε add to field list. Εδώ θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν δύο γραμμές. Αυτές οι δύο γραμμές είναι οι στήλες που θα προκύψουν στον πίνακα χαρακτηριστικών του νέου επιπέδου. Okay. Και πατάμε OK. Το δημιούργησα εδώ πέρα, έτσι, να το βλέπετε. ISO Heights. Έχει σαν σύμβολο μία γραμμούλα που μου υποδεικνύει ότι οι γραμμές, ότι το επίπεδο είναι, έχει δεδομένα γραμμών και λέγεται ISO Heights. Τώρα, κάνω διπλό κλικ πάνω του για να παραμετροποιήσω, για να μορφοποιήσω λίγο την γραμμή που θα προκύψει. Κύριε. Ναι, μην μου πεις να το ξανακάνω. Βάλαμε whole number ή decimal number. Whole number. Whole number, okay. Ακέραιος αριθμός, έτσι. Γιατί ακέραιος, γιατί βλέπουμε εδώ πέρα ότι το 200 είναι ακέραιος, 300 είναι ακέραιος, 393 είναι ακέραιος, έτσι. Πάμε να αλλάξουμε τώρα χρώμα σε αυτήν εδώ τη γραμμούλα. Διπλό κλικ πάνω του για να εμφανίσω τις ιδιότητες του επίπεδου. Layer properties. Στο Symbology, το color θα το κάνω κάτι έντονο για να το ξεχωρίζω. Κόκκινο. Okay. Και το width θα το κάνω πάχος γραμμής, δηλαδή θα δώσω 0,75. Όντως, apply και OK. Εδώ είναι, αυτό είναι το επίπεδό μου. Με ενεργοποιημένο το επίπεδο και επιλεγμένο το επίπεδο, θα πάω τώρα να ενεργοποιήσω την σχεδίαση, το μολυβάκι, toggle editing. Όταν ενεργοποιώ το μολυβάκι, εμφανίζονται εδώ πέρα όλα τα εργαλεία σχεδίασης. Το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσω για να σχεδιάσω ισόψεις καμπύλες λέγεται Add Line Feature. Θα πατήσω δηλαδή αυτό το κουμπί, θα κάνω κλικ και στη συνέχεια ο δείκτης θα μετατραπεί σε σταυρόνυμα. Και θα πάω τώρα στην καμπύλη των 300 μέτρων και θα πατήσω αριστερό κλικ και θα ακολουθώ με πολλά κλικ αριστερά, κλικ, θα ακολουθώ όλο το μήκος της ισούψης. Κάνω λίγο zoom in για να δείτε πού θα πάω και προσέξτε εδώ, δεν έχουμε πολύγωνο, έχουμε γραμμή. Και κάνω κλικ αριστερό, οριστικοποιώ την επιλογή μου, στο ID βάζω τον άξονα αριθμό 1 και τον height θα βάλω 300 μέτρα. Εντάξει. Κύριε, μπορείτε λίγο να περιμένετε γιατί το κάνουμε ταυτόχρονα. Βέβαια. Είπατε κάνουμε πολλά κλικ στην ισοϊψή των 300 και μετά τι κάνουμε ακριβώς. Και μετά οριστικοποιούμε όταν ολοκληρώσουμε τον κύκλο των 300 μετών, την καμπύλη των 300 μέτρων, θα πατήσουμε αριστερό κλικ κάπου στην ελεύθερη περιοχή και θα οριστικοποιήσουμε την επιλογή μας. Και στη συνέχεια θα ανοίξει ένα παραθυράκι στο οποίο θα δώσουμε αύξονα αριθμό 1, ID 1 και θα δώσουμε επίσης το height, το υψόμετρο των 300 μέτρων, 300. Και θα πατήσουμε OK. Και όταν πατήσουμε OK θα εμφανιστεί εδώ πέρα λοιπόν μια κόκκινη γραμμή κατά μήκος της ισοϊψούς καμπύλης των 300 μέτρων. Απενεργοποιώ προς το παρόν λίγο έτσι για να το κάνω πιο ξεχωριστά. Δημιούργησα δηλαδή αυτή τη γραμμή. Αυτή η γραμμή αποτελείται από πολλές μικρές γραμμές και από κόμβους. Αυτά το τετράγωνο το ροζ που πάει υποκουλουθεί το ποντίκι μου, είναι κόμβοι οι οποίοι
ενώνουν γραμμές. Εντάξει. Και ανάλογα με το πώς ο αριθμός των κόμβων, η πυκνότητα των κόμβων υποδηλώνει και μεγαλύτερη ακρίβεια, έτσι. Λοιπόν, αμέσως μετά θα πάμε να σχεδιάσουμε την ισοϊψή καμπύλη των 320 μέτρων. Θα πάμε δηλαδή στην αμέσως επόμενη μέτρα. Πώς ξέρω ότι είναι 320 μέτρα? Η κορυφή εδώ, στο ύψομα σαΐτα, έχει υψόμετρο 393 μέτρα. Εντάξει. Η ισοϊψής καμπύλη που περικλείει το ύψομα, το ύψος, την κορυφή των 393 μέτρων, είναι δεκαδικός, είναι κατά 20 μέτρα, κατά 13 μέτρα χαμηλότερο το ύψος της. Πάμε δηλαδή από τα 300 μέτρα στα 320, στα 340, στα 360, στα 380 μέτρα υψόμετρο. Εντάξει. Κάθε ισοϋψής καμπύλη εδώ πέρα στο συγκεκριμένο χάρτη διαφέρει κατά 20 μέτρα υψόμετρο. Θα κάνω... Ναι. Δεν θα μπορούσαμε... Βασικά δεν κατάλαβα γιατί δεν χρησιμοποιούμε το μαγνήτη για να ενώσουμε την καμπύλη που καπιάχνουμε. Πολύ καλή ερώτηση. Θα το έκανα στη συνέχεια αυτό. Μπορούμε να χρησιμοποιώντας εδώ πέρα το μαγνήτη, το snapping, να πάμε και να ενώσουμε εδώ πέρα αυτά τα σημεία. Εντάξει, δηλαδή και να επιλέξουμε φυσικά αυτό το vertex tool και να πάμε εδώ και να επιλέξουμε τον αντίστοιχο κόμβο και να τον σύρουμε στο τέλος, στην αρχή του πρώτου κόμβου. Και έτσι έχουμε ολοκληρώσει. Πάλι, βέβαια, αυτό η καμπύλη έτσι αποτελεί γραμμή, δεν αποτελεί πολύγωνο. Αλλά κοιτάξτε εδώ, σε περιοχές όπως για παράδειγμα εδώ πέρα, που χάνουμε πληροφορία, δεν το κάνουμε και πολύ καλά, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Μπορούμε να προσθέτουμε κόμβους και να τους σέρνουμε στην αντίστοιχη θέση. Δηλαδή πηγαίνουμε το δίκτυο του ποντικού εδώ πέρα, κάνω δεξί κλικ. Και μπορώ επίσης να προσθέσω νέους κόμβους κάνοντας διπλό κλικ. Εντάξει. Ευχαριστώ. Καλό. Λοιπόν. Πάμε όμως να συνεχίσουμε τώρα με την ισοϋψής καμπύλη των 320 μέτρων. Πάλι πηγαίνω εδώ πέρα. Συγγνώμη κύριε, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στο ID και στο height τι βάλαμε? ID της πρώτης καμπύλης είναι το 1, το height είναι 300. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στη δεύτερη καμπύλη. Κύριε, άμα κάνουμε μία λάθος γραμμή, μπορούμε με κάποιο τρόπο να τη σβήσουμε? Μπορούμε να σβήσουμε τη γραμμή, είτε μπορούμε να σβήσουμε και τους κόμβους. Εδώ, για παράδειγμα, αν πατήσω πάλι στο Vertex Tool, μπορώ να πάω εδώ, να επιλέξω την καμπύλη, τον κόμβο, και να πατήσω delete. Και πάλι μπορώ να προσθέσω ένα νέο κόμβο κάνοντας διπλό κλικ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κύριε, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μπορείτε λίγο να μου πείτε πού ακριβώς είναι η κορυφή σαΐτα, γιατί το ψάχνω και δεν το βρίσκω? Ναι. Εδώ είναι η Αλεξανδρούπολη, περίπου στα 2 τρίτα της απόστασης μέχρι το όριο του χάρτη, προς τα βόρεια. Αν ακολουθείς εδώ την γραμμή, την σιδηροδρομική γραμμή, θα περάσει από το όρο Σαΐτα. Εδώ. Λοιπόν,
προσθέτω τώρα και τη δεύτερη ισούψης καμπύλη. Add line feature. Αριστερό κλικ. Αριστερό κλικ. Αριστερό κλικ. Το κάνω γρήγορα τώρα. Και δεξί κλικ, οριστικοποιώ την επιλογή μου, ID 2, height 320. Προσθέτω και την τρίτη γραμμή. Αριστερό κλικ, αριστερό, αριστερό, αριστερό. Συνεχίζουμε με αριστερά κλικ μέχρι να ολοκληρώσουμε. Η ακρίβεια δεν με απασχολεί τόσο πολύ, θα την διορθώσω μετά. Και δεξί κλικ, οριστικοποιώ την επιλογή μου, ID 3, height, 340 αυτήν τη φορά. Συνεχίζω μέχρι να φτάσω στο ύψος, μέχρι να φτάσω στην κορυφή. Αριστερό κλικ. ID 4, ύψος 360. Και ξανά αριστερά κλικ. ID 5, height 380. Τώρα βλέπετε εδώ πέρα, έχω προσθέσει τις αντίστοιχες ισοϋψείς καμπύλες, έτσι. Κάνω. Είναι αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό όμως δεν είναι και πολύ, έτσι, δεν έχει καλή ακρίβεια. Οπότε τι θα κάνω. Καταρχάς θα ενώσω με το Vertex Tool για το μαγνήτη, θα ενώσω τις καμπύλες. Κύριε, πώς ενώνουμε? Με το Add Vertex Tool, εδώ πέρα αυτό εδώ το αρχείο. Add Vertex Tool. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορώ και διορθώνω τις καμπύλες. Εδώ την παίρνω αυτή την καμπύλη και θα την πάω εδώ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ολοκληρώνουμε τη σχεδίασή μας. Τώρα δεν θα σας συνεχίσω έτσι με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ένα λεπτάκι λίγο. Παρακαλώ. Δεν κατάλαβα πώς κάνουμε το 300-320, πώς βγαίνει αυτό. Όταν δηλαδή σχεδιάζεις τις καμπύλες και μετά ολοκληρώνεις, οριστικοποιείς τις καμπύλες, ανοίγει ένα παραθυράκι στο οποίο εισάγεις τον αύξοντα αριθμό και το υψόμετρο της ισοϋψούς. Κατάλαβα αυτό πώς το κάνουμε, αλλά κοίταξε, πώς βγάζουμε το 300-320, ας πούμε, τους αριθμούς. Ναι, κοίταξε εδώ, αυτή εδώ η καμπύλη είναι των 300 μέτρων, εντάξει. Δηλαδή, κατά μήκος αυτής της καμπύλης, όλο το ύψος παραμένει σταθερό, είναι 300 μέτρα. Η κορυφή βρίσκεται στα 393. Ωραία. Που σημαίνει ότι αυτή η καμπύλη βρίσκεται κάτω από τα 393 μέτρα. Και εδώ έχουμε ισοϋψείς καμπύλες, δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ είναι ίση η απόσταση, υψομετρική απόσταση. Κατάλαβα, ναι. Εντάξει, δηλαδή πας από 300, 320, 340, 360, 380 και η κορυφή είναι 393. Κατάλαβα, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Για του λόγου του αληθές, ανοίγω τον πίνακα χαρακτηριστικών και βλέπω εδώ πέρα λοιπόν ότι έχω 5
5 καταχωρήσεις, 1, 2, 3, 4, 5 σε ID και υψόμετρα 320, 340, 360, 380 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, κλείνω τον πίνακα χαρακτηριστικών, αποθηκεύω αυτά που έχω κάνει, Save Layer Edits και κλείνω την σχεδίαση. Έτσι έχω οριστικοποιήσει τις καμπύλες, τις ισούψεις καμπύλες. Έχω δημιουργήσει λοιπόν ένα διανυσματικό επίπεδο στο οποίο έχω εισάγει γραμμές, οι οποίες γραμμές απεικονίζουν ένα γεωγραφικό χαρακτηριστικό ενός χάρτη, έτσι, στην προκειμένη περίπτωση της ισούψης καμπύλες. Πάμε τώρα να προσθέσουμε και ένα ακόμη χαρακτηριστικό με σημειακά δεδομένα. Πάμε να προσθέσουμε τις κορυφές των υψωμάτων και του όρου σαΐτα, αλλά και των τριγύρω υψωμάτων, έτσι. Τι θα κάνουμε, θα δημιουργήσουμε πάλι το ίδιο βήμα, θα πάμε Add New Shapefile Layer, εδώ New Shapefile Layer, συγχωρείτε, και στη συνέχεια θα δώσουμε όνομα εδώ πέρα, πώς θα το ονομάσουμε Points. Και geometry type, αυτή τη φορά θα έχουμε το point. Όχι multi-point, point. Name θα έχουμε... ένα γράμμα, ζήτα κεφαλαίο. Και text data θα γίνει whole number. Δηλαδή θα δημιουργήσουμε μια στήλη η οποία θα έχει ένα z σαν τίτλο στήλης. Τα κελιά κάτω από αυτή τη στήλη θα φέρουν ακέραιους αριθμούς και αυτό θα το δημιουργήσουμε τώρα πατώντας Add to Field List και στη συνέχεια OK. Έχουμε δημιουργήσει τώρα, βλέπετε εδώ πέρα, έτσι, ένα νέο διανυσματικό επίπεδο, το όνομα Points. Διπλό κλικ στο επίπεδο αυτό για να μορφοποιήσω λίγο στην καρτέλα Symbology στο πώς θα φαίνεται αυτό το point. Δεν θέλω να είναι, θέλω να είναι ένα simple marker, αλλά δεν θέλω να είναι κυκλικό. Θέλω να είναι μία κόκκινη κορυφή. Οπότε θα πάω τέρμα κάτω εδώ και θα πατήσω triangle red. Τρίγωνο, κόκκινο τρίγωνο και apply και OK. Τώρα, πάλι η ίδια φιλοσοφία. Έχω δημιουργήσει το διανυσματικό επίπεδο και θα πρέπει να ανοίξω τη σχεδίαση για να καταχωρήσω αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτή τη φορά τι είναι? Είναι σημεία. Add point. Βλέπετε εδώ πέρα το σύμβολο έχει αλλάξει τη σχεδίαση. Πατάω και πηγαίνω λοιπόν στην κορυφή εδώ της αΐτας που είναι 393 μέτρα και κάνω αριστερό κλικ. Με το που κάνω αριστερό κλικ, επειδή πρόκειται για σημειακό δεδομένο, ανοίγει κατευθείαν τώρα το παράθυρο των χαρακτηριστικών, στο οποίο θα δώσω αύξηση αριθμό 1 και ύψος 393 μέτρα. Και εκεί, μόλις πατήσω OK, θα δημιουργηθεί το αντίστοιχο τρίγωνο στην αντίστοιχη περιοχή. Αυτή λοιπόν... Κύριε, ξαναλέτε λίγο τι βάζουμε στο πινακάκι που εμφανίζει. Στο πινακάκι που εμφανίζει θα βάλουμε τίτλο Z και ακέραιους αριθμούς, whole number και τίποτα. Όχι, δεν εννοώ σε αυτό. Στην κορυφή που πατήσατε έβγαλε να βάλουμε πάλι... αύξον αριθμό 1 και ύψος 393 μέτρα. Από πού τα πήρα αυτά? Τα πήρα από τον χάρτη, έτσι. Εδώ έχει έναν αριθμό. Εδώ, 393 λέει. Και εδώ έχει μία κορυφή. Σημαίνει ότι αυτή εδώ πέρα είναι μία κορυφή ενός υψώματος που έχει 393 μέτρα ύψος. Αντίστοιχα τώρα θα πάω λίγο βορειότερα, εδώ πέρα, που έχει μία κορυφή 346 μέτρα. Θα κάνω λοιπόν κλικ εδώ, αριστερό, θα δημιουργηθεί, θα ανοίξει το παραθυράκι του points, θα βάλω ID 2, γιατί είναι το δεύτερο, η δεύτερη κορυφή που εντόπισα. Και Z θα βάλω 346. Ανατολικά της τελευταίας κορυφής υπάρχει μία κορυφή εδώ πέρα στα 437, δηλαδή ID
είναι η τρίτη κορυφή, έτσι, οπότε και το ID θα είναι 3, το Z θα είναι 437. Πάμε και νότια τώρα, πάμε να περικυκλώσουμε το όρο Σαΐτα. ID είναι, ποιο ID είναι, είναι 1, 2, 3, 4. Το τέταρτο ID έχει ύψος 349 μέτρα. Και εδώ έχουμε μια κορυφή στα 288 μέτρα. Και δεξιά της τελευταίας κορυφής υπάρχει άλλη μια κορυφή στα 204 μέτρα. Oops. ID θα βάλουμε 6, όχι 204. ID 6 και ύψος 204. Δεν συνεχίζω άλλο. Αποθηκεύω τις αλλαγές μου, κλείνω τη σχεδίαση. Απενεργοποιώ προς το παρόν λίγο τον χάρτη μου για να δω τι έχω κάνει, έτσι. Έχω εισάγει 6 κορυφές, έχω εισάγει και 5 ισοϊψείς καμπύλες. Μου αρκούνε προς το παρόν για να σας δείξω, για να καταλάβετε τι έχω κάνει, έτσι. Έχω δημιουργήσει 2 επίπεδα. Το ένα επίπεδο έχει σημειακά δεδομένα και τα οποία απεικονίζονται με ένα τριγωνάκι και αφορούν κορυφές υψωμάτων. Και στο δεύτερο επίπεδο έχω δημιουργήσει ένα δεύτερο επίπεδο στο οποίο έχω εισάγει γραμμές και οι γραμμές απεικονίζουν ισοϊψείς καμπύλες. Και τέλος, θα δημιουργήσω τώρα και ένα τρίτο επίπεδο, το οποίο θα φέρει πολύγωνα, θα φέρει δεδομένα πολυγόνων. Πάω λοιπόν εδώ πέρα ξανά στο New Shapefile Layer, στο File Name. Θα το ονομάσω Towns. Έτσι, Towns. Geometry Type, Polygon. Towns, το file encoding παραμένει το ίδιο, Geometry Type, Polygon. Εδώ λοιπόν τώρα θα συσχετίσω αυτά τα πολύγωνα με ονομασίες, ονομασίες, ας πούμε, κατοικημένων περιοχών. Εντάξει, έστω ότι είναι πόλεων, ας πούμε. Θα πω town name. Θα δημιουργήσω δηλαδή έναν πίνακα χαρακτηριστικών, ο οποίος θα έχει μία στήλη. Ο τίτλος της στήλης θα λέγεται town name και ο τύπος των δεδομένων που θα τον κελιών θα είναι text data, δηλαδή κείμενο. Add to field list και πατάω OK. Τώρα, αριστερά προς τα κάτω του νότιο-δυτικά, ας πούμε, του νότιο-ανατολικά του όρου Σαΐτα, υπάρχει ένας οικισμός που λέγεται Άβας. Εδώ πέρα. Θα επιλέξω λοιπόν το επίπεδο Towns, θα ενεργοποιήσω πάλι τη σχεδίαση και αυτή τη φορά θα εισάγω πολύγωνα στο συγκεκριμένο επίπεδο. Βλέπετε εδώ πέρα το εικονίδιο έχει πάλι αλλάξει. Add Polygon. Ο δείκτης μετασχηματίστηκε σε σταυρόνυμα και θα πάω τώρα κατά μήκος των ορίων της κατοικημένης αυτής περιοχής και θα δημιουργήσω ένα πολύγωνο. Όταν ολοκληρώσω το πολύγωνο θα πατήσω αριστερό κλικ, ID 1, town name, Άβας. Και επειδή έχουμε προσέξει και το encoding να είναι το 885907, μπορώ να χρησιμοποιήσω και ελληνική γραμματοσειρά.
οριστικοποιώ πάλι την επιλογή μου πατώντας τη δισκετούλα και απενεργοποιώ τη σχεδίαση. Και τι γράψατε στα attributes? Άβας, την ονομασία Άβας, της πόλης. Okay. Θα την εμφανίσω κιόλας, θα δείτε τώρα πώς την εμφανίζω. Θα πάω, θα κάνω διπλό κλικ στο Towns και εκεί που λέει Labels, θα ενεργοποιήσω την καρτέλα Labels, Single Label, Buffer, Draw Text Buffer, Color κίτρινο, OK, Apply, Άβας. Εντάξει. Και έτσι αυτή η διαδικασία ονομάζεται ψηφιοποίηση. Δηλαδή παίρνουμε χαρακτηριστικά από έναν ψηφιδωτό χάρτη και τα μετατρέπουμε σε χαρακτηριστικά ενός διανυσματικού χάρτη. Έτσι. Πώς ψηφιοποιούμε? Ψηφιοποιούμε τα χαρακτηριστικά αυτά χρησιμοποιώντας είτε σημειακά δεδομένα, είτε δεδομένα γραμμής, είτε δεδομένα πολυγόνων. Κύριε, μπορείτε να ξαναπείτε λίγο στα labels πώς εμφανίσαμε το Άβας με κίτρινο? Ναι. Διπλό κλικ στο Towns. Εμφανίζεται το layer properties, έτσι. Οι ιδιότητες του συγκεκριμένου επίπεδου. Πηγαίνουμε στην καρτέλα labels και κάνοντας από no labels, single labels, καταρχάς εμφανίζουμε το όνομα της περιοχής του πολυγόνου που δώσαμε. Αν πάω στη συνέχεια να πατήσω buffer, δημιουργείται ένα κόκκινο buffer γύρω από την ονομασία. Ένα κίτρινο buffer γύρω από την ονομασία. Και το color το κάνω κίτρινο, έτσι. Θα μπορούσα να το κάνω και πράσινο, ας πούμε. Λοιπόν, κύριε, να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Επειδή κόλλησε λίγο πριν, είναι εύκολο να ξαναπείτε λίγο πώς κάναμε τον Άβα έτσι περιμετρικά? Πάμε να κάνουμε ένα δεύτερο. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη πιο κάτω και να την κάνουμε, να κάνουμε το παράδειγμα. Λοιπόν, επιλέγουμε τώρα, έστω ότι θέλουμε να σχηματίσουμε το πολύγωνο της Αλεξανδρούπολης, έτσι, θα πάμε στο επίπεδο Towns, θα ενεργοποιήσουμε το μολυβάκι, έτσι, τη σχεδίαση και θα επιλέξουμε Add Polygon. Ο δείκτης μετατρέπεται σε σταυρόνυμα και στη συνέχεια κάνω zoom in στην περιοχή και θα πάω τώρα και θα πάω σε μια γωνία της Αλεξανδρούπολης και θα ξεκινήσω, θα κάνω αριστερό κλικ. Με το που κάνω αριστερό κλικ δένω την περιοχή μου. Βλέπετε ότι υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή η οποία είναι κουμπωμένη στη γωνία της περιοχής της Αλεξανδρούπολης και τώρα ακολουθεί αυτή η γραμμή, ακολουθεί τον δείκτη του ποντικού. Πηγαίνω λοιπόν στα όρια της πόλης και κάνω τα αντίστοιχα κλικ. Τώρα τα κλικ μου δεν έχουν μεγάλη λεπτομέρεια γιατί θέλω να προχωρήσω, έτσι. Με αριστερό κλικ οριστικοποιώ την επιλογή μου και το ID αυτή τη φορά, αυτόν τον αριθμό, θα είναι 2. Το town name θα είναι Αλεξανδρούπολης. Εντάξει. Βέβαια, αν θέλετε να το διορθώσετε αυτό, τι θα κάνετε? Θα πάτε εδώ πέρα. Καταρχάς θα το κάνετε αυτό διάφανο, το γκρίζο θα το κάνετε λίγο διάφανο, δηλαδή στην καρτέλα Symbology το έχουμε ξανακάνει αυτό και σε προηγούμενα μαθήματα, έτσι. Το opacity θα το πάτε εκεί στο περίπου στο 50%, θα πατήσετε apply και OK. Και μετά θα πάτε και θα επιλέξετε το εργαλείο Vertex Tool, το εργαλείο των κόμβων και θα επιλέγετε τους κόμβους και θα τους διορθώνετε.
και ούτω καθεξής. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατάτε τη δισκετούλα, απενεργοποιείτε τη σχεδίαση. Έτσι, και είναι και έχετε ολοκληρώσει μία δεύτερη περιοχή. Είμαστε εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Παρακαλώ. Λοιπόν, όσοι λοιπόν παρακολουθήσατε το εργαστήριο το σημερινό τώρα, για να πάρετε την παρουσία σας, θα πρέπει να εξάγετε τη δουλειά σας σε ένα PDF αρχείο. Τι θα κάνετε? Θα πάτε, προσοχή τώρα, θα πάτε με το δίκτυο του ποντιού ξανά στο project και θα πατήσετε import-export, export map to PDF. Αυτό θα ανοίξει το παράθυρο Save Map as PDF. Την παραμετροποίηση θα την αφήσετε ως έχει, δεν θα πειράξετε τίποτα, θα πατήσετε μόνο Save. Και στη συνέχεια θα ορίσετε φάκελο, όπου θα αποθηκευτεί, θα δημιουργηθεί το νέο PDF, τον φάκελο μάθημα 9, δηλαδή ο φάκελος εργασίας του σημερινού μαθήματος. Θα δώσετε όνομα, το όνομά σας, για τον αριθμό μητρώου σας. Για παράδειγμα, Ιωάννης Κοσμαδάκης, 16999. Και θα πατήσετε save. Κύριε, θέλετε να έχουμε ενεργοποιημένα μόνο αυτά τα πεδία για να σας το στείλουμε? Θέλω οπωσδήποτε να έχετε ενεργοποιημένα τα διανυσματικά επίπεδα που δημιουργήσαμε. Εντάξει, να δείτε... κοιτάξτε τώρα, τα υπόλοιπα τα ετοίμασα εγώ, οπότε δεν με πολύ ενδιαφέρουν, έτσι, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει για να δω αν προοδεύετε είναι να ξέρω ότι δημιουργήσατε, ξέρετε πώς να δημιουργείτε διανυσματικά επίπεδα με σημειακά, γραμμικά και πολυγονικά δεδομένα. Για να δούμε τώρα τι έχει αυτό. Το αρχείο που δημιουργήσα μόλις τώρα, το PDF, είναι αυτό. Έχω ανοίξει το παράθυρο Windows μάθημα 9. Και το PDF που δημιούργησα είναι αυτό. Με διπλό κλικ ανοίγει ό,τι μου απεικονίζει η περιοχή σχεδίασης του QGIS. Έτσι. Θέλω να βλέπω αυτά. 6 τρίγωνα, κάποιες ισοϊψείς καμπύλες και την Αλεξανδρούπολη και τον Άβα. Αυτό θα το στείλετε όχι στο e-class, αλλά σε έναν σύνδεσμο του Dropbox, που θα σας τον ανεβάσω τώρα στο chat. Την εφαρμογή GIS τώρα μπορούμε να την κλείσουμε. Ποια εφαρμογή? QGIS. Εάν έχετε ολοκληρώσει το PDF σωστά, ναι, μπορείτε να την κλείσετε. Κοιτάξτε εδώ λοιπόν, η σημερινή εργασία, άσκηση έχει ολοκληρωθεί. Ήταν 3 απλά βηματάκια, έτσι, φτιάχνουμε 3 διανυσματικά επίπεδα, σημειακά δεδομένα γραμμών και δεδομένα πολυγόνων. Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν κάποια γεωγραφικά χαρακτηριστικά, γεωλογικά χαρακτηριστικά ενός χάρτη, τα οποία στη συνέχεια όλα αυτά τα εξάγουμε σε ένα PDF αρχείο. Το PDF αρχείο θα το ανεβάσουμε στη συνέχεια στο σύνδεσμο που σας έδωσα στο Dropbox. Είναι αυτό εδώ. Κάνω ένα κλικ. Και θα ανοίξει ο περιηγητής λοιπόν, που λέει εδώ πέρα Submit Files. Υπάρχει, εδώ λέει John Co. Sent you this request. Παρουσίες. Πατάω το Add File. Files from my computer. Επιλέγω από το σημερινό μάθημα, έτσι, από το μάθημα 9, το Ιωάννης Κοσμαδάκης, πατάω open, έτσι, βλέπω μου έρχονται όλα, μπράβο. Και upload. Όταν θα το κάνω upload, κατευθείαν, finish uploading, τελειώσατε.